Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου της Βουλής. Η άθλια συμπεριφορά του κυρίου Αυγενάκη απέναντι στους εργαζόμενους. Ποιους εργαζόμενους? Έχετε ρωτήσει κανέναν σε τι συνθήκες δουλεύει? Από το πρωί μέχρι το βράδυ, με τρομοκρατία, με υπερεργασία. Τρέχουν συνέχεια και δεν τα βγάζουν πέρα για τους γνωστούς λόγους. Για να αυξάνονται τα κέρδη αυτών που έχουν τα αεροδρόμια ουσιαστικά. Είτε αυτά λέγονται καταστήματα, είτε αυτά λέγονται συνολικά εξυπηρέτηση των επιβατών. Δεν μπορεί κανένας να διαφωνήσει με την πρόταση του Προέδρου. Εμείς τι λέμε? Αφού ο κύριος Αυγενάκης δεν βρήκε την έξοδο για να πετάξει, να βρει την έξοδο του Κοινοβουλίου. Είναι ηθική και πολιτική υποχρέωση. Και πρέπει να το κάνει, και δεύτερον, άμεσα πρέπει να αρθεί η κοινοβουλευτική ασυλία, γιατί δεν έχει καμία σχέση, το αντίθετο μάλιστα, με την πολιτική δράση των βουλευτών. Όμως, με όλη την εκτίμηση και σε αυτά που είπε ο κύριος Πρόεδρος, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, να μπαίνουν στο ίδιο ζύγι. Μία έκφραση που χρησιμοποίησε η κυρία Φωτίου, καλός ή κακός δεν έχει σημασία, με αυτό. Και να ανακοινώνται παράλληλα. Τι, να ισοφαρίσουμε δηλαδή αυτό που έγινε? Δεν συμφωνούμε σε καμιά περίπτωση. Και επειδή ο κύριος Πρόεδρος πολλές φορές είπε, και σωστά, ότι δεν μπορεί να γίνουμε πεδονόμοι, ο κάθε βουλευτής σας αναλάβει και τις ευθύνες για τις εκφράσεις που χρησιμοποιεί. Και τέλος πάντων, εγώ να σας πω τώρα, καμιά κοσαριά χρόνια εδώ μέσα, έχω ακούσει, αυτά δεν είναι τίποτα. Τέρατα και σημεία. Και μάλιστα και από κορυφαίους πολιτικούς. Αλλά ο καθένας παίρνει τις ευθύνες του και ο λαός μπορεί να κρίνει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες, εμείς είμαστε και θα είμαστε ΕΣΑΗ ριζικά αντίθετοι με αυτές τις στρατιωτικές συμφωνίες. Τις καταγγείλαμε και με τη Σαουδική Αραβία και με το Ισραήλ, οι οποίες συμφωνίες στην πραγματικότητα, και αφήστε τώρα, θα τα πω μετά, βαθαίνουν την εμπλοκή της χώρας μας, της Ελλάδας, και τη συμμετοχή της στους υπεραλληλικούς πολέμους ενάντια λαών. Ιδιαίτερα σε μια περιοχή, τα είπε και ο εισηγητής μας, που είναι ηφαίστειο, που εκρήγνεται, αλλά είναι έτοιμο να κάνει και μεγάλη έκρηξη. Τι ακούμε, αλήθεια? Τι ακούμε τόσα χρόνια? Η Ελλάδα, λέει, είναι πυλώνας σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης. Το πιο σύντομο ανέκδοτο. Σοβαρολογείτε? Ποια Ελλάδα? Για να δούμε. Μετά το 1990 κυρίως, για να μην πάω στην Κορέα, που είναι πάρα πολύ παλιά, η Ελλάδα συμμετείχε σε όλους τους πολέμους που εκδηλώθηκαν στην περιοχή και ευρύτερα. Ναι ή όχι? Ιουγκοσλαβία. Πασόκ στην κυβέρνηση. Ο λαός στην εξουσία. Έδωσε τα πάντα. Όλη η Ελλάδα μετατράπηκε σε πέρασμα των ατοικών στρατευμάτων για αυτό το βρώμικο πόλεμο και τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Αφγανιστάν. Όχι μόνο συμμετείχε, αλλά έστειλε και ελληνικά στρατεύματα εκεί. Θα μου πείτε, ήταν υποστηρίξη, δεν ήταν στην πρώτη γραμμή. Αλλά ο στρατός δεν πολεμάει, δεν είναι αυτός που πολεμάει στην πρώτη γραμμή. Χρειάζεται και υποστήριξη. Πάμε παρακάτω. Ιράκ. Τα ίδια. Λιβύη. Έστειλε φρεγάτα. Ναι ή όχι? Έστειλε φρεγάτα. Βενιζέλος, υπουργός άμυνας τότε. Συρία. Πήρε απόφαση και έδιωξε την πρεσβεία της Συρίας. Και σήμερα Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Μην πει κανένας ότι η Ελλάδα δεν συμμετέχει στον πόλεμο, γιατί αυτό θα είναι, πώς να το πω, παραβίαση της κοινής λογικής. Τι υπηρετούσε όλα αυτά τα χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις, μηδεμιάς εξαιρωμένης, υπηρετούσε τα σχέδια
Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Δεν σύρθηκε η Ελλάδα επειδή έχει συμμαχικές υποχρεώσεις και σταματήστε να το λέτε. Έχει υποχρεώσεις στα συμφέροντα του κεφαλαίου. Του ελληνικού κεφαλαίου που είναι πανίσχυρο. Μην ξεχνάμε ότι είναι πρώτη σε εμπορικό στόλο στον κόσμο. Εφοπλιστές, μεγαλύτερη δύναμη δηλαδή, και, οποία, και όχι μόνο, τεράστιες κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες παίρνουν μέρος, με την, και φυσικά η κυβέρνηση το στηρίζει, στο μοίρασμα και στο ξαναμοίρασμα των αγορών. Σαουδική Αραβία. Τώρα, στρατιωτικές συμφωνίες. Ερώτημα. Καλά, πού ταιριάζουν τα ελληνικά συμφέροντα της χώρας, τα σύνορα κλπ. Με πόσα είναι, 3.500 χιλιόμετρα μακριά, με τη Σαουδική Αραβία. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η στρατιωτική συμφωνία? Πώς τη σοφιστήκατε και στείλατε και τους Patriot που είναι απαραίτητοι για εδώ? Για τι πράγμα ακριβώς? Και δεύτερον, σε ποια χώρα? Εσείς, Φαρισαίοι και υποκριτές, μιλούσατε για αυταρχικά καθεστώτα. Μάλιστα. Σαουδική Αραβία, λοιπόν, σφάζει κυριολεκτικά, δολοφονεί το λαό, υπόθηκαν τα στοιχεία εδώ, της Ιεμένης για πάρα πολλά χρόνια. Θα ανταλλάσσετε, λέει, και απόρριτες πληροφορίες. Τι, για τον ISIS, που τον υποστηρίζει η Σαουδική Αραβία και τον υποστηρίζει. Τι θα σας λέει, ποιοι από τον ISIS έρχονται εδώ? Γιατί κάτι τέτοιο ακούγαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, που άνοιξε αυτόν τον δρόμο. Τι απόρριτες πληροφορίες, για ποιο πράγμα? Για να υπερασπίσουμε τα σύνορά μας, από ποιον? Τι είναι αυτά, εξηγήστε μας. Εξηγήστε τα στο λαό και σε αυτούς που βάζουν το κεφάλι του στον τροβά, τους στρατιωτικούς δηλαδή, που πηγαίνουν εκεί. Δεύτερο θέμα. Τι ακριβώς προστατεύεται εκεί? Θα μας το πείτε? Τι προστατεύουν οι Patriot και οι στρατιωτικές συμφωνίες? Εμείς το λέμε ομά. Προστατεύουν, πέρα από τα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου, προστατεύουν και την πλάτη του Ισραήλ. Ναι ή όχι? Ενός κράτους δολοφόνου. Έτσι δεν είναι? Βγαίστε να μας αποδείξετε το αντίθετο. Τρίτο θέμα, ποιο κράτος? Πρέπει υποκριτές, να μην πω τώρα καμιά έκφραση, μου κάνει παρατήρηση ο πρόεδρος της Βουλής. Βρε υποκριτές, με ποιους συνεργάζεστε? Εσείς που κόπτεστε για τη δημοκρατία, που μιλάτε για αυταρχικά καθεστώτα και είστε, να μην πω την λαϊκή έκφραση, κόλος και βρακή με τη Σαουδική Αραβία. Αποκεφαλισμούς, τι κράτος, δικαιώματα γυναικών, τι? Ποια δημοκρατία, έστω και αστική, υπάρχει σε αυτό το κράτος? Αλλά δεν υπάρχει όριο στην υποκρισία και στην κοροϊδία που κάνετε όλοι σας απέναντι στον ελληνικό λαό, εκτός από ορισμένους που διαφωνούν και καλά κάνουν. Μάλιστα, πήγατε στο Αφγανιστάν να κάνετε τι? Συνταχθήκατε με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να χτυπήσετε την τρομοκρατία. Πολύ ωραία. Πώς κατέληξε ένας μακροχρόνιος πόλεμος? Να παραδώσουν οι Αμερικάνοι οι φίλοι σας, και κάνω σε όλη την αίθουσα την εξουσία σε ποιους? Σε ποιος? Δεν απαντάει κανένας. Στους Ταλιμπάν. Έτσι δεν έγινε? Αυτούς που πήγαν υποτίθεται να πολεμήσουν. Πήγατε στο Ιράκ. Γιατί? Για να στηρίξετε έναν πόλεμο που, για τα βιολογικά όπλα που είχε ο Σαντάμ. Ανεξάρτητα τι ήταν ο Σαντάμ. Πούντα. Υπήρχαν ποτέ? Όχι, τα πετρελαία ήταν. Κύριε Παφίλη, παρακαλώ λίγο να δω. Ναι, 10 λεπτά λέμε, αφήστε με λίγο. Λιβύη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι τα λέμε πάντα εμείς. Συνεχίζω. Λιβύη, ο Σαντάμ ήταν μια χαρά όλα τα χρόνια. Ούτε αυταρχικός. Εμείς καμιά σχέση δεν είχαμε. Ο Καντάφη. Αλλά εσείς τον υμνούσατε. Εδώ τον είχατε επί υποδοχές και λοιπά. Και ξαφνικά έγινε αυταρχικός. Πότε? Όταν προσπάθησε να αλλάξει τα συμβόλαια των πετρελαίων. Και τι κάνατε? Διαλύσατε μια χώρα. Και εσείς μαζί. Τι τη φέρατε τη φρεγάτα? Βέβαια, ο κύριος Βενιζέλος, επειδή ήταν ειλικρινής, ήμασταν και συμφοιτητές και οφείλω να το πω, είπε ότι έχουμε ελληνικές επενδύσεις και πρέπει να τις προστατεύσουμε. Από ποιον?
Πάμε παρακάτω. Συρία. Το αυταρχικό καθεστώς της Συρίας. Έτσι δεν είπατε? Και πρέπει να βοηθήσουμε. Διώξατε και την πρεσβεία. Ενώ στη Σαουδική Αραβία, που πάτε, είναι παράδεισος των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Ξεφτύλα. Απόλυτη και κοροϊδία απόλυτη. Για να κρύψετε ποια συμφέροντα υποστηρίζετε. Συνεχίζουμε. Ισραήλ. Στρατιωτική συμφωνία. Σφαγείο. Σφαγείο. 16.000 παιδιά. Το 78 καθάρισε. Η αυτοάμυνα του Ισραήλ ήταν καταπληκτική. Καθάρισε τον ISIS μαζί με 15.000 παιδιά και με 20.000 και γυναίκες. Και ακόμα υποστηρίζεται. Και λέτε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Απέναντι σε ποιον? Απέναντι στους Παλαιστίνιους. Και παρακαλώ, κύριε Παφίλη. Τελειώνω. Η εμπλοκή σας όλων των κυβερνήσεων απογειώνεται καθημερινά. Τρέχει με ταχύτητα φωτός το τι συμβαίνει. Ελλάδα, πάρτε το χάρτη. 13 αμερικάνικες βάσεις, αμερικάνικες και ανατοϊκές. Τι είναι αυτές? Χώρα ειρηνής και ασφαλείας? Ή επιθετικό φυλάκιο του στιγνού δολοφονικού απάνθρωπου καπιταλισμού που ζούμε σήμερα? Φυσικά και το δεύτερο. Αυτό είναι. Η Ελλάδα, τι είναι, η χώρα ειρήνης και φιλίας? Πώς? Στηρίζοντας το Ισραήλ, που δολοφονεί ένα λαό ολόκληρο. Στένοντας όπλα στον Ζελένσκι. Ένα ανδρίκελο του αμερικάνικου υπεριαλισμού. Ένα ξεφτυλισμένο κυριολεκτικά άτομο. Και κάτσατε εδώ και ακούσατε και τα τάγματα Αζόφ μέσα στη Βουλή όλοι. Πριν ΚΚΕ που σηκώθηκε και έφυγε. Δεν συμμετείχε καθόλου. Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά. Τώρα τι έχουμε? Εκτός από τις βάσεις που υπάρχει και τη συμφωνία την άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ, πρωταθλητής, αυτό που δεν μπορεί να κάνει δεξιά λέει, το κάνει, εμείς λέμε, ξεπουλημένη αριστερά, αλλά να το πούμε όπως το είπε ο Ανέλη, η χρήσιμη αριστερά. Κανένας, εσείς ξεκινήσατε. Και μιλάτε κιόλας από πάνω σήμερα. Κύριε Παφίλη, παρακαλώ ολοκληρώστε. Ναι, τελειώνω. Είστε παλιός κοινοβουλευτικός, καταλαβαίνετε ότι έχουμε υπερβεί τα όρια. Συγγνώμη, εντάξει. Παρακαλώ. Συγγνώμη, θέλω μισό λεπτό. Σήμερα λοιπόν έχετε. Δημοσιεύεται στο ριζοσπάστη, γιατί οι άλλες δεν τολμάνε. Τι δημοσιεύεται? Πρώτον, η αναβάθμιση της 112 στη Λάρισα. Τι είναι εκεί? Η βάση των drones των Αμερικάνων. Τι έχει παράλληλα? Μία αποθήκη με υλικά έφλεκτα, η οποία αν ο Μηγένιο το χτύπα ξύλο πάρει φωτιά, θα γίνει κόλαση η Λάρισα. Και αυτό. Τα drones γιατί είναι? Για να υπερασπίσουν τα σύνορά μας από ποιον? Από τους συμμάχους μας. Γιατί αυτοί τα απειλούν. Σύμμαχος η Τουρκία, σύμμαχος η Βόρεια Μακεδονία, σύμμαχος η Αλβανία στο ΝΑΤΟ, αλλά εκεί έχουμε τα προβλήματα. Σούδα έχει μετατραπεί στην κύριε μεγαλύτερη Παφίλη, αμερικάνικη βάση. Παρακαλώ, κύριε Παφίλη. Τέλειωσα. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει? Κύριε Παφίλη, ο σοσιαλισμός, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, και τώρα λέει προστατεύονται τα ελληνικά συμφέροντα. Λοιπόν, δεν θα σας περάσει. Θα βρείτε μπροστά σας τον ελληνικό λαό σε όλα αυτά. Και θα ευνηδιαστείτε όπως ευνηδιαστήκατε και στις εκλογές. Αλλά θα ευνηδιαστείτε με το κίνημα που θα ξεσπάσει, γιατί ο ελληνικός λαός απέδειξε σε όλους τους πολέμους ότι είναι φιλιρηνικός και ότι δεν υπερασπίζει τα συμφέροντα, τα βάρβαρα συμφέροντα κεφαλαίου που υπερασπίζονται τα υπόλοιπα κόμματα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Μη διαμαρτυρέστε. Τι λέτε, κύριε μετά Παφίλη, τώρα, παρακαλώ. Συνέτερη της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Παφίλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.